Πριν από ένα μήνα περίπου, η Κάμερα του Λεπάντο, έπειτα από καταγγελίε συνανθρώπων μα, επισκέφθηκε τη χωματερή ναυπάκτου και συγκεκριμένα ένα χώρο δίπλα από τα σφαγεία τη πόλη, στον οποίο είχαν κάποιοι πετάξει σκουπίδια και μάλιστα μέσα στην κήτη του ποταμού Μόρντου και σε πολύ μικρή απόσταση από τα νερά του. Η εικόνα τότε έδειχνε τη ρήψη των σκουπιδιών στο σημείο εκείνο και μάλιστα κάποιοι είχαν φροντίσει μερικά από αυτά να τα σκεπάσουν με χώμα. Τότε ο αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Ναυπάκτου, Νίκος Κατσεντώνης, δήλωσε σε εφημερίδα του Μεσολογγίου ότι ο χώρος είναι προσωρινός και έχει δημιουργηθεί και την εναπόθεση αδρανών υλικών έως ότου οριστικοποιηθεί ο νέος χώρος που όπως διαβεβαιώνει είναι θέμα ημερών. Άρα από τα λεγόμενά του διαφαίνεται πως ο Δήμος Ναυπάκτου γνωρίζει αλλά σιωπά. Ο κ. Κατσαντώνη είχε σημειώσει ότι είχε θέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο θέμα εξέβρεση χώρου εναπόθεση αδρανών, αφού ο δεν μπορεί να δεχτεί ένα τέτοιο είδο υλικών. Σήμερα όμω η κατάσταση είναι τραγική και η ανεξέλεγκτη ρήψη σκουπιδιών έχει καταστήσει το χώρο σε μια νέα χωματερή. Πριν ένα μήνα η κάμερα του Λεπάντου βρέθηκε στην περιοχή και κατέγραψε τι εικόνε που είχαμε δει όλοι με τα σκουπίδια να έχουν κατακλείσει την κήτη του ποταμού Μόρνου. Ένα μήνα μετά από το ρεπορτάζ εκείνο η κάμερα ξαναβρέθηκε στο σημείο και από ό,τι βλέπετε η κατάσταση είναι χειρότερη αφού είναι ανεξέλεγκτη πλέον η ρήψη κάθε είδου σκουπιδιού. Ποιο στέγη όλα αυτά, κανεί δεν γνωρίζει. Εικόνες ντροπής που σίγουρα δεν θα πρέπει να κάνουν κανένα από εμά περήφανο, και ιδιαίτερα τις υπηρεσίες του Δήμου Ναυπάκου, με του οποίου σίγουρα την ανοχή, κάποιοι ευαισθητοποιημένοι συμπολίτε μας πετούν χωρί φόβο και πάθο τα σκουπίδια του και τα αδρανή υλικά δίπλα ακριβώς από τα το νερά του Μόρνου, που το χειμώνα θα τα παρασύρουν στη θάλασσα. Ανάμεσα στους ορούς μπορεί κανείς να δει καναπέδες, μπάζα, οικιακά απορρίμματα, υπολείμματα από σκουπίδια, ακόμη και τοξικά σκουπίδια και χρώματα, αφού κάποιο φανοποιείο της περιοχής με ρίμνησε να εμπλουτίσει την κάμα των σκουπιδιών με άδεια και μισογεμάτα κουτιά από χρώματα, διαλύματα και κόλλες. Και αυτή τη φορά όμως κάποιοι, οι γνωστοί άγνωστοι θα λέγαμε, φρόντισαν να σκεπάσουν με χώματα περισσότερα σκουπίδια, κάτι που μαρτυρούν και τα σημάδια από την Ερπίστρια που άφησε Μπουλτόζα. Κανείς μα κανείς δεν είδε τίποτα και δεν γνωρίζει τίποτα για το ποιοι είναι αυτοί που πετούν τα σκουπίδια του στην περιοχή. Κανείς όμως δεν φρόντισε να ψάξει στα σκουπίδια την ταυτότητα των δραστών. Αν κοιτάξουν καλά τα όργανα του Δήμου θα βρουν στοιχεία για τους υπεύθυνους της κατάστασης αυτής. Αλλά μάλλον δεν θα μπουν στον κόπο και δεν θέλουν να βρουν ποιοι είναι αυτοί γιατί ίσως τους ξέρουν ήδη αλλά δεν κάνουν τίποτα. Έτσι, ένα μήνα μετά, αφού το ρεπορτάζ του σταθμού μα είχε προβληθεί στις 14 Μαΐου, η εικόνα καταμαρτυρεί την αδιαφορία των φορέων και την προστασία του περιβάλλοντος που έχουμε ακούσει τόσο πολλά και επιπλέον δείχνει ότι η υπηρεσία καθεριότητα του Δήμου αλλά και η δημοτική αστυνομία αδιαφορούν για του ενόχους και το έγκλημα συνεχίζεται. Ένα έγκλημα το οποίο δεν θα πληρώσει κανεί άλλο παρά μόνο οι επόμενε γενιές.